Χαίρετε. Ένα βίντεο από το σπίτι της Γιώτας Ψαρά. Η Γιώτα Ψαρά σήμερα είναι ντροπαλή. Δεν θα έβγει στην κάμερα. Δεν ξέρω εάν στη συνέχεια θα την πείσω. Όμως, επειδή προλίγου είδα ένα υπέροχο, βρήκα ένα υπέροχο ποίημα της Αλκιόνης Παπαδάκη και το απήγγυλα στη Γιώτα, είναι ευκαιρία να σας το απαγγείλω, μέχρι να ζεστάνουμε τη Γιωτούλα, να μπει στο παιχνίδι. Γιατί είναι αντικοινωνική, λέει σήμερα, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ποίημα της Αλκιόνης Παπαδάκη, το οποίο το ανέβασε μια φίλη μου στο Facebook και το έβαλε και έβαλε hashtag MyKinthos, γιατί προφανώς είναι στο νησί. Αλλά θέλω να το διαβάσω, γιατί νομίζω θυμίζει τις ταξιδιάρικες ψυχές μας. Δεν αστείευομαι. Έτσι ξαφνικά γίνονται τα όμορφα πράγματα στη ζωή μας. Θα πάμε ένα μεγάλο ταξίδι χωρίς προορισμό. Χωρίς χάρτες. Θα ταξιδεύουμε, ώσπου να αλλάξουμε τον ορίζοντα της ψυχής μας. Ώσπου να ανακαλύψουμε το τοπίο που μας ταιριάζει. Ώσπου να επαναπροσδιορίσουμε τα γενέθλια μας. Είσαι. Δεν είναι πολύ ωραίο ποίημα αυτό, μην το κόβεις. Τώρα θα δείξω κάτι άλλα πράγματα. Μην το κόβεις. Θέλω να δείξω στον κόσμο αυτά που φτιάξατε. Αυτά που φτιάξατε εσύ και η κουμπάρα σου. Είναι δικό σου σχέδιο, κορί μου, το με είπαμε. Δεν μιλά. Έχει καταπιεί το αμύλητο νερό. Πώς θα σε πάρω, κόρη μου, ταξίδι, να επαναπροσδιορίσεις τους ορίζοντες σου. Να επαναπροσδιορίσεις τα γενέθλια σου, άμα δεν μου μιλάς. Αυτά είναι τα καινούρια χειροποίητα μοναδικά σκουλαδίκια, τα οποία έχει φτιάξει η Γιώτα σε συνεργασία μαζί με μια φίλη της, το οποία μόνο στον Τελάρτε μπορούμε να τα βρούμε, γιατί η Γιώτα βρίσκουμε στον Τελάρτε, αλλά αυτή, εδώ μέσα από θα βρούμε τη Γιώτα. Κόρη Γιώτα, επέλανες μας, κόρη. Παμού. Να απαγγείλω ξανά το πείμα με τα σκουλαδίκια, το ακούγεται καλύτερα. Αρέσει μου πάρα πολύ το πείμα. Δεν αστείευομαι. Έτσι ξαφνικά γίνονται τα όμορφα πράγματα στη ζωή μας. Θα πάμε ένα μεγάλο ταξίδι χωρίς προορισμό, χωρίς χάρτες. Θα ταξιδεύουμε, ώσπου να αλλάξουμε τον ορίζοντα της ψυχής μας, ώσπου να ανακαλύψουμε το τοπίο που μας ταιριάζει, ώσπου να επαναπροσδιορίσουμε τα γενέθλια μας. Είσαι! Τι ωραίο που είναι, άρεσε μου πάρα πολλά. Άρεσε μου πάρα πολλά και ευχαριστώ τη Μαρία την Καλύλα που το ανέβασε και μου το θύμισε, γιατί το έχω ξαναδιαβάσει αυτό το ποίημα. Έχει ωραία Αλκιόνη Παπαδάκη. Μιλάω μόνη μου εδώ πέρα. Η άλλη τραβάει με την κάμερα. Πώς νιώθετε? Δεν μιλάει. Έχει καταπκεί το αμύλητο νερό. Πώς μπορώ εγώ τώρα αυτή την κοπέλα να την ευθυμίσω? Πώς μπορώ, κόρη, να σε ευθυμίσω? Μόνο μου με βλέπεις, δεν νιώθεις καλά? Χαμογελά. Δεν θα βγει στην κάμερα. Η Γιώτα Ψαρά, η φίλη μας, δεν θα βγει στην κάμερα. Μου έδωσε τα σκουλαρίνια της, έχεις κι άλλα εκεί πίσω. Και αυτό μου τα δικά σου που φορούσα πριν. Πουλά ωραίο. Θες να μιλήσεις? Θέλω να μιλήσω εγώ, θέλω να πω ότι ήρθα εδώ σήμερα. Σήμερα είναι 5η, 13 Αυγούστου 2020. Είναι τα 23 γενέθλια του Λάζαρου. Και επειδή όταν έχουμε γενέθλια του Λάζαρου, της Κυριακής, δικά μου, γενικά δικά μας γενέθλια, δεν μ' αρέσει να εργάζομαι εκείνες τις μέρες. Και επειδή δεν πέρασα και πολύ τέλεια στα τελευταία δικά μου γενέθλια, είπα να περάσω ωραία τώρα στα γενέθλια του Λάζαρου. Δεν πήγα στην Πάφο, γιατί τα παιδιά θα κάνουν πάρτι απόψε που θα είναι όλη της ηλικίας τους. Δεν με θέλουν εμένα εκεί. Ο μεγαλύτερος νομίζω θα είναι 24 ετών. Στο σπίτι που μένει ο Λάζαρος στην Πάφο θα κάνουν πάρτι και η Κυριακή θα μαγειρέψει και οι φίλοι του θα ψήσουν και ξέρω και για την τούρτα. Αλλά επειδή το βίντεο θα ανέβει στο YouTube μετά το πάρτι, Λάζαρε, είδα την τούρτα, ήταν πολύ ωραία. Και ήταν μια τούρτα ειδικά για εσένα. Και έτσι σήμερα είπα να κάνω μία μέρα χαράς. Σηκώθηκα αργά μισή. Η Γιώτα φυσικά είπε ότι σηκώθηκα νωρίς στις 10.30 που σηκώθηκα. Θα σας πω ακριβώς τώρα σηκώθηκα. Ξέρω σίγουρα τώρα σηκώθηκα. Γιατί έχω μια καινούργια εφαρμογή στο κινητό μου που ηχογραφώ τον ύπνο μου. 11 παρά 10 σηκώθηκα. Φυσικά κοιμήθηκα αργά χθες το βράδυ, γιατί μετά το περπάτημα ξεχώρισα όλο τον κήπο, κυρία Γιώτα.
Μιλά, τραβάει κάμερα μόνο. Ξεχώρισε όλο τον κήπο. Να ξέρει, αυτό το βίντεο γίνεται με δύο γυναίκες μαζί. Μια είναι μόνο ενεργειακά εδώ, η άλλη είναι και με τη φωνή της. Μιλάω και για τις δύο. Κόρη, να σπάσει ο κόσμος να σε δει. Μίλα, στέλνει φυλάκια. Λοιπόν, ξεχώρισε όλο τον κήπο, ενώ μιλούσα με την Ελένη την Παπαδοπούλου. Πρέπει να γνωρίσει και εσύ την Ελένη την Παπαδοπούλου από την πρέσβη στην Αθήνα. Αυτή η κορώνα μας έχει σταματήσει όλους και μας έχει καθυλώσει και δεν μπορούμε να πάμε στην Αθήνα και δεν μπορεί να έρθει η Αθήνα σε εμάς και δεν μπορεί να πάμε στη Θεσσαλονίκη και γενικώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα φύγει αυτή η κορώνα, να ανοίξει ουρανός. Πώς θα πάμε το ταξίδι της Αλκιόνης στο Παπαδάκι με την κορώνα, πώς θα πάμε, κόρη με τον κορονοϊό, πώς θα πάμε, κόρη, σοβαρό το πρόβλημα, γελά. Σοβαρό το πρόβλημα. Θα σας το ξαναδιαβάσω σε λίγο το πείμα. Και θα πούμε στον καιρό της κορώνας, στον καιρό του κορονοϊού, γελάζει που είσαι το γραφιέραντης. Στον καιρό του κορονοϊού πώς θα εκτελέσουμε τα ποίηματα και πώς θα επιτελέσουμε τους στόχους μας. Λοιπόν, μιλούσα με την Ελένη στο WhatsApp και ξεχώρισε όλο τον κήπο. Και μετά έλουσα το μαλλί και έφυγε το μπλε το χρώμα. Πρόσεξε ότι έκανα πάλι με το μαλλί μου DIY μακακίες. Και μετά κάθισα, βλέπω μια ωραία αυστραλέζικη σειρά που έχει πάρα πολύ πλάκα, έχει πολύ μαύρο χιούμορ. Και άργησα να πω για ύπνο. Και κοιμήθηκα ωραία όμως. Το περπάτημα πάει καλά. Ήρθα εδώ και χάλασα τη δίαιτά μου. Τη χάλασα. Γιατί η κυρία Γιώτα μου έφερε δύο μερίδες φαγητό. Δύο μισές λέει, αλλά εγώ σε αυτή τη φάση είμαι πολύ διαιτητική. Στο ένα είναι ένα πιάτο με φασόλια φρέσκα από το χωράφι της μάνας της. Με κολοκυθάκια φρέσκα, τι ωραία που ήταν, μέλιντα κολοκυθάκια σου και ντομάτες φρέσκες. Και στο άλλο ένα παραδοσιακό φαγητό το οποίο μοιάζει με... Μοιάζει με μουσακά, το λέει σιγά σιγά, ναι. Μοιάζει με μουσακά, αλλά δεν έχει τα παχυντικά, δεν είναι αυτά που δεν κάνω για τους διαβητικούς, δεν έχει μπεσαμέλ. Είναι στην κατσαρόλα φτιαγμένο, με κιμά και κολοκύθια. Μελιτζάνες δεν έβαλες. Μπορούμε να βάλουμε και μελιτζάνες. Δεν σ' αρέσουν. Εγώ τρελαίνομαι για μελιτζάνες. Και οι πατάτες, τις πατάτες δεν τις έφαγα και έφτιαξε μια πολύ ωραία αληφή. Δεν είναι κεραλυφή αυτή, όπως τις κεραλυφές που φτιάχνει στο μαγαζί. Είναι αληφή που τρώγεται με ρόδι. Ρόδι δεν είναι. Με... Με παντζάρια, να την κάνω εγώ να μιλήσει, με παντζάρκα, με παντζάρια, καρύδια και μαγιονέζα σπιτικιά, από αυτή η κυρία Γιώτα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να έχω φάει παραπάνω από τις 600 θερμίδες που τρώω συνήθως. Κάνα χιλιάρικο το έχουμε ακουμπήσει σε θερμίδες. Είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί πάντοτε πρόσεχα τη διατροφή, αλλά τώρα που περπατώ, λες ρε παιδί μου, περπατούσα μια μισή ώρα χθες το βράδυ. Να φάω περισσότερο, θα φάω όσο χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο το φαγητό σου, πάρα πολύ υγιεινό, θρεπτικό, με έθρεψες. You fed me, με τάισες, έτσι είναι οι φίλες, με ταΐζουν. Και στην Αριστονίκη, άμα πάω, μου βγάζει αμέσως φαγητό, μόλις πάω. Έχετε πάρει είδηση ότι είμαι οκτωνό. Και θα ερχόταν η κυρία τη Δευτέρα να της μαγειρέψω, αλλά δεν ήρθε. Κουράστηκες? Προσπαθώ να την πείσω. Άτε ρε Γιώτα. Τι λίγο να σε δει ο κόσμος ότι είσαι εδώ, να μην νομίζουν ότι είμαι μια ψυχοπαθής που στέκουμε μόνοι μπροστά στην κάμερα και μιλάω. Θα κάτσω μαζί σου. Μη σηκωθείς, μη σηκωθείς. Είμαστε εδώ στα χαμηλά. Ω, στα ταπεινά. Κόρη Γιώτα. Πονάεις. Πού πονάεις, κόρη? Και καλά είναι. Πού να σε βγάλω, κόρη, τι σε κοφτήσανε? Πού είναι τον Άρη? Ο Άρης είναι ο γιος της Γιώτας, ο οποίος πόσο είναι? 7,5. 7,5. Ναι. Συμπαθάμε, Άρης, ναι. Δεν σου είπε ο Άρης για μένα. Κρυφός έρωτας. Θέλω να μιμηθώ τη Θέκλα να το μεγαλώσω. Θέλω να μιμηθώ τη Θέκλα. Ναι, oh! Τη δουλειά της Θέκλας. Δηλαδή, λέω να γίνεις ψυχολόγος. Όχι, μου λέει, YouTuber. Οπότε το ένα μου παιδί προορίζεται για ψυχολόγος. Ναι, η κόρη της σπουδάζει, γύρω σπουδάζει ψυχολογία. Ο άλλος θα γίνει λίγο γιατρός και λίγο YouTuber σαν τη Θέκλα. Και σήμερα μου είπε, τι κρίμα που θα φύγω, θα χάσω τη Θέκλα. Είναι τόσο μου, πολύ δυνατό. Ναι. Να του δείξεις το βίντεο. Άρη, καθόμαστε εδώ στον αγαπημένο σου καναπέ. Ναι, όντως, καναπέ στο Άρη. Ναι, μόνο που δεν παίζουμε εμείς. Πώς το λέει, τι παίζει ο Άρης? Fortnite και Nintendo. Ναι. Xbox που παίζει ή PlayStation? Εντάξει, τη δική. Ναι, ναι. Κάτι παρόμοιο. Κουτσίνα ούλα.
Εμείς δεν παίζουμε ηλεκτρονικά, εμείς καθόμαστε εδώ και προσπαθώ πίσω την πλάτη. Έκανες το δικό σου τελικά. Αφού ξέρεις τι είπε η Αριστονίκη. Τι είπε η Αριστονίκη. Το μεγαλύτερο σου καλό και κακό ταυτόχρονα είναι ότι άμα βάλεις κάτι στο μυαλό σου, το κάνεις. Οπότε πρέπει να προσέχουμε τι βάζεις στο μυαλό σου. Το Μεγάλο Αλέξανδρο, ακαταμάχητη. Μπες, κόρη. Ξέρεις για το Μεγάλο Αλέξανδρο. Πες μου. Ο Μεγάλο Αλέξανδρος όταν θα πήγαινε στον πόλεμο, ήθελε να λάβει χρησμό από την Πυθία. Την μέρα εκείνη λοιπόν, όταν πήγε για το χρησμό, η Πυθία δεν δούλευε, σαν και σένα, ένα ρεπό. Δεν ήθελε να του λάβει κι αυτή. Ναι, τους λέει... Ωραία τα σκουλαρίγκια. Πολύ ωραία τα σκουλαρίγκια, ναι. Ο Μέγα Αλέξανδρος λέει, εγώ δεν δέχομαι το όχι, να την φέρετε σηκωτή. Αυτό έχει να κάνει και λίγο με την ελεύθερη βούληση. Την έφεραν λοιπόν σηκωτή μπροστά του και του λέει, ό,τι θες το κάνεις τελικά, είσαι ακαταμάχητος. Βεβαίως αυτή ήθελε να του πει ότι έκανες το δικό σου. Και λέει, ευχαριστώ, έχω λάβει το χρησμό. Και έφυγε, χωρίς καν να του δώσει χρησμό. Αλλά αυτός άκουσε αυτό που ήθελε να ακούσει. Δεν πάντα αυτό που ακούμε. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους που δεν ακούν, όσο και να τους λέμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, επειδή πριν λίγο, η Αγιώτα, κορί, εσύ πονείς, πονάς και το σπόντιλο σου και μπορείς, δεν κουράζεις τι σπόντιλο. Λοιπόν, επειδή η κυρία Αγιώτα προλίγου μου είπε μια πολύ ωραία ιστορία το αυτό με την πανοπλία, θέλω να σας την πει και εσάς. Πες τη Γιώτα μου. Αχ, τι με βάζεις είναι να κάνω τώρα. Είναι καταπληκτική ιστορία, μου την είπε η Γιώτα, εγώ δεν την ήξερα. Ναι, γιατί χθες μου θύμισε το παραμύθι αυτό, ένα από τα πιο αγαπημένα άτομα της ζωής μου, που είναι η Χριστίνα η Φιλίπ, που ζει στην Αθήνα και την αγαπάω πάρα πολύ. Χριστίνα, έχω ακούσει τα πάντα για σένα, θέλω να σε γνωρίσω, ναι. Ναι, είναι από τους ανθρώπους που θέλω να γεράσω μαζί της. Λέει για μια φίλη της ότι θέλει να γεράσει μαζί της. Ναι, φίλη. Υπάρχει αληθινή φιλία, είδες. Εγώ την έχω γνωρίσει, την έχω συναντήσει. Και θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Μπράβο. Νομίζω ότι με σένα έχω το ίδιο θέσιμο, αν βγει από τι παλιές με γνωριμίες, αλλά νεότερη φίλη. Δεν ξέρω την πρώτη μας συνάντηση. Ναι. Για μένα όλες οι φιλίες που έκανα Θέκλα, άμα μου πιστεύεις, είναι σημαδιακές και έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Και θέλω να πω ότι δεν χαρίζεται. Δηλαδή πρέπει να το χτίσεις, πρέπει να δώσεις το χτίσεις. Όσους ανθρώπους έχω αγαπήσει στη ζωή μου, έχω αγαπήσει χωρίς να το έχω μετανιώσει και έχω επενδύσει στο συνέστημα. Λοιπόν, για την παραγγελία θα το πω έτσι πιο σύντομα. Μίλαγε για κάποιο άτομο, να ήταν η Χριστίνα τώρα να το πει με τον ωραίο δικό της τρόπο. Θα το πεις εσύ, βάλε εδώ το μικρόφωνο. Όπου πάντοτε φορούσε μία πανοπλία. Που στα πολλά χρόνια η πανοπλία είχε γίνει ένα με αυτόν. Μεταφορικά τώρα για τους ανθρώπους που, οι άμυνες που διαλέγουν να έχουν στη ζωή τους, οι φόβοι τους, οι κακές πολλές φορές από φόβο συνήθειες. Έτσι και στο παραμύθι λοιπόν. Παντρεύτηκε, πέρασαν τα χρόνια, έκανε οικογένεια, έκανε παιδιά. Ήταν πολεμιστής για να τα μιλήσει. Ναι, ήταν ένας πολεμιστής ο οποίος δεν έχανε νίκες κτλ. Πολέμησε σκληρά στις μάχες που είχε δώσει και κάποια στιγμή το θεωρούσε τόσο σημαντικό, τόσο μεγάλο καμάρι είχε την πανοπλία του που δεν την έβγαζε. Είναι τα λάφυρα, είναι τα αξιώματα εντός εισαγωγικών. Αφού λοιπόν πέρασαν τα χρόνια, τελείωσε ο πόλεμος, επέστρεψε στην πατρίδα του. Παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, αλλά η πανοπλία, πανοπλία. Δεν την έβαζε ποτέ. Κάποια στιγμή του λέει η γυναίκα του, έχω μεγάλη επιθυμία και εγώ και τα παιδιά μας να σε δούμε. Θέλουμε να δούμε. Τώρα έχουμε μια πρακτική απορία πως έκανε τα παιδιά με την πανοπλία, αλλά τέλος παντού, για χάρη της αφηγήσεως... Όλο και κάποιο παραθυράκι. Για χάρη της αφηγήσεως δεν θα την κάνουμε, ναι. Υπάρχει μια μεταφορά. Υπάρχει και η απορία πως έκανε τα παιδιά με την πανοπλία. Είναι κατάλληλη ώρα. Ναι. Όπως και να έχει. Οπότε αποφάσισε, αφού πλέον είχε μεγαλώσει και αυτός ηλικιακά και είχε κουραστεί, να βγάλει την πανοπλία. Έλα όμως που η πανοπλία είχε γίνει ένα με αυτόν, ένα με το σώμα του και δεν έβγαινε. Παρόλο που πια είχε αποφασίσει να πετάξει από πάνω του την πανοπλία, δεν γινότανε. Πάει λοιπόν σε κάποιο ειδικό σιδερά, ας το πούμε, και ζητάει βοήθεια για να του βγάλουν την πανοπλία αυτή. Δοκιμάζοντας λοιπόν να αφαιρέσουν την πανοπλία, μαζί με την πανοπλία έβγαινε και η σάρκα του. Δεν ξεκόλλαγε, είχε γίνει ένα πια. Οπότε αποσιδερά σε ειδικό, αποτεχνίτη σε τεχνικό και διάφορα, βρήκε ένα σοφό γέροντα και του λέει: ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει είναι ο μάγος που ζει πέρα στο τάδε γονό, ας πούμε, και αυτός ίσως να μπορέσει να σου δώσει μια καλή συμβουλή. Πάει λοιπόν, βρίσκει τον σοφό γέροντα.
και ζητάει την βοήθεια. Και του λέει, για να πέσει η πανοπλία από πάνω σου, παιδί μου, πρέπει να πας μόνος σου και να κλάψεις πολύ. Να κλάψεις πάρα πολύ. Να δεις μέσα σου και τότε η πανοπλία θα φύγει. Wow. Εσύ λοιπόν σαν ψυχολόγος. Μεγάλη υπόθεση να το κλάμα. Το κλάμα, το αυθεντικό, είναι εξίσου θεραπευτικό με το γέλιο το αυθεντικό. Έτσι. Το εγκάρδιο. Είναι εξαγνισμός, ναι. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες πρόσφατα που έδειξαν ότι μέσα στα δάκρυα μας υπάρχουν συμπυκνωμένοι νευροδιαβιβαστές του άγχους και του πόνου. Άρα κυριολεκτικά τα δάκρυα μας ξεπλένουν τον πόνο μας. Μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως. Επειδή είμαι σίγουρη τη Χριστίνα Φιλίππου, γιατί την αγαπάω τόσο βλέπει πολύ. Το κανάλι μας. Κάποιες φορές, αλλά όταν τη πω θα το δει λόγω της. Χριστίνα, σ' αγαπάει πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Είναι από τους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να σκεφτώ ότι πρέπει να πάρω την άδειά της για να πω κάτι. Είμαι τόσο σίγουρη για αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε ξέρω ότι δεν θα νιώσει ότι εκτίθεται με το να πω κάτι δικό της. Δεν θα ενοχληθεί. Δεν νιώθω ποτέ ότι χρειάζεται να φοράω τα ρούχα μου όταν εννοώ ρούχα μεταφορικά μιλώντας. Δεν χρειάζεται να βάλω πανοπλία. Είμαι αυτή που είμαι. Δηλαδή με τα συν, με τα πλην. Ξέρω ότι είναι τόσο αληθινή και με δέχεται γι' αυτό που είναι. Είναι στην Αθήνα, είπες. Είναι στην Αθήνα. Ζούσε στην Κύπρο για αρκετά χρόνια. Θα φύγει η κορώνα και θα έρθουμε στην Αθήνα, ναι, παιδιά. Θα έρθουμε. Ή θα φέρουμε την Αθήνα κάτι. Οπότε, όταν την είχα γνωρίσει στη ζωή μου, τη Χριστίνα, η Χριστίνα είχε περάσει από πραγματικά συμπληγάδες στη ζωή της, γιατί νομίζω ότι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, πέρα από την απώλεια της ασθένειας, το θάνατο κτλ. Είναι όταν μια μάνα χάνει το παιδί της. Ξέρεις, και όταν θα σε διακόψω στο κανάλι, έχουμε και άλλες μανάδες που έχουν χάσει παιδί, οι οποίες το έχουν πει κιόλας και το έχουν εκφράσει, γιατί είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές σχετικές για την απώλεια παιδιού, για να πεθάνει το παιδί, είναι ό,τι πιο αφύσικο και ό,τι ναι, πιο δύσκολο. Ναι, είναι αφύσικο, όντως. Και θέλω να χαρίσω κιόλας στο κανάλι, είμαι σίγουρη ότι θα είχα την άδεια της Χριστίνας, ένα βιβλίο που έγραψε. Η ίδια λέει ότι είναι πιο ερασιτεχνικό, αλλά εγώ το θεωρώ πολύ ψυχοεκπαιδευτικό το βιβλίο της Χριστίνας. Μετά το χαμό του γιού της από τη μάστιγα των ναρκωτικών. Όπως και να έχει, ξεκίνησα να λέω ότι όταν τη γνώρισα, άρχισα να μαθαίνω τον εαυτό μου πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος τόσο αληθινός που μου έχει ρίξει τα πιο σπουδαία χαστούγια στη ζωή μου. Μου έχει πει τις πιο πικρές και σπουδαίες αλήθειες, και επειδή δεν μου αρέσουν να μου χαρεύουν τα αυτιά, έμαθα πάρα πολλά πράγματα δίπλα της. Την πρώτη όμως φορά έτσι που πήγα να την αγκαλιάσω, ήρθα αντιμέτωπη σε αντίθεση με το όλο που μου έδινε, με κάτι πολύ ξένο για μένα. Δεν ένιωσα την ανταπόκριση της αγκαλιάς. Ήταν κάτι πάρα πολύ αλόκοτο. Και χθες μιλάγαμε με τη Χριστίνα και της είπα αυτό το πράγμα, όλο στοιχεία τώρα. Πέρασαν τα χρόνια και αναρωτιόμουν τι είναι αυτό. Δεν το είχα συνηθίσει. Δεν το είχα ξανά συναντήσει. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού πέρασαν αρκετά χρόνια και από την παιδικότητα και την, αν θες, αθωότητα της δικής μου νεανικής ηλικίας, που δεν είχα και ιδιαίτερα, ρε παιδί μου, μαθήματα ή παθήματα και βιώματα σκληρά, έτσι, εκτός από τα χαζά, αν θέλεις, κάποια στιγμή ήρθε στη ζωή μου το δεύτερο μου παιδί, ο γιος μου ο Άρης, και ήρθε σε πολύ έντονη επαφή η Χριστίνα μαζί. Και την είδα να αλλάζει σε κάποια πράγματα και μου λέει, με έχει ξεπαγώσει ο μικρός. Και εκεί κατάλαβα, αφού στην πορεία εγώ είχα ξεκινήσει να κάνω εξαποστάσεις, συμβουλευτική, να μελετάω ψυχολογία κτλ. Κατάλαβα τι σημαίνει πραγματικά το κομμάτι σύνδεση. Meaningful human connection. Έτσι. Και η επόμενη φορά, μετά από τόσα χρόνια που την είχα αγκαλιάσει, λέω, τώρα νιώθω την φίλη μου. Και το τραύμα, Ιώτα, δηλαδή το να συνέλθει μια μητέρα από το τραύμα της απώλειας ενός παιδιού είναι πολύ χρονή διαδικασία, πολύ δύσκολη, αγαπημένες μου, ξέρετε πως ξέρω. Να πω απλά, πότε κατάλαβα ακριβώς τι είναι αυτό, γιατί το να λες ότι φαντάζομαι, νομίζω είναι το empathy, ενώ το compassion είναι εντελώς διαφορετικό. Όταν λοιπόν άρχισα να περνάω μαθήματα αληθινού πόνου στη ζωή μου, να φάω απόρριψη, εγκατάλειψη, να βιώσω το κομμάτι πένθος,
Και άρχισα να παγώνω από το φόβο μου, από τον θυμό μου, από τα αρνητικά συναισθήματα που έπρεπε να βιώσω. Μπήκα ακριβώς στη θέση αυτή του παγωμένου. Δεν μπορούσα να συνδεθώ με κανέναν άνθρωπο. Και αυτό το πράγμα θέλω να το δώσω και ως μήνυμα, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο. Είσαι ζωντανός νεκρός. Και επειδή για αρκετά χρόνια δεν άφηνα άνθρωπο να με ακουμπήσει συναισθηματικά, δεν ήθελα ούτε άλλες φιλίες, ούτε και τις φιλίες που είχα ακόμη. Δεν ήμουν πάρα πολύ παγωμένη. Εκεί κατάλαβα. Εκεί μπήκα στα παπούτσια των ανθρώπων που έχουν πονέσει. Και εκεί έγινα καλύτερη. Πόνος μας κάνει καλύτερους. Χτίζει άμυνες. Βάζει φίλτρα. Είναι μια ευκαιρία για να εξελιχθούμε, μια ευκαιρία για να είμαι καλύτερη. Είδατε, υπάρχουν αληθινές φιλίες. Όπως ήταν και τα προηγούμενα vlogs που έχουμε κάνει για το ποια καλά στοιχεία βλέπουμε στις αληθινές φιλίες. Και επειδή βιώνω ακόμη το κομμάτι της απώλειας του πατέρα μου, είναι ένα κομμάτι που έχει πίσω γυρίσματα. Είχες και το μνημόσυνο πρόσφατα και επηρεάστηκες. Ναι. Και ένα που μπορώ να πω, γιατί έχω βιώσει και τα δύο, είναι ότι ο πόνος κάποιους ανθρώπους τους κάνει πολύ, πολύ θυμωμένους, πολύ παγωμένους και απρόσιτους. Και στο τέλος το μόνο που κάνουν είναι να κρατάνε μακριά τους ανθρώπους που αληθινά τους έχουν αγαπήσει, τους διώχνουν μακριά και μένουν και αυτοί μόνοι τους. Και το άλλο που ήταν το δεύτερο που είχα μάθει, πέφτουν όλοι οι εγωισμοί, όλα τα πάντα, δεν κρατιέσαι τίποτα και γίνεις τόσο μαλακός σαν ζυμαράκι. Και αυτός επίλογος μου το έμαθε έτσι πάλι η Χριστίνα και μου λέει, έχω γίνει τόσο μαλακιά πια, σαν ζυμαράκι και μ' αρέσει. Σ' αγαπάω πολύ. Φιλίππου. Φιλιά σε όλοι. Να σε δώσω ένα φιλί, κόρη. Μόνο μου το. Μόνο μου το. Πόνεσαι το καλό. Ήταν το μνημόσυνο του παπά της Γιώτας την επόμενη Κυριακή και την έχει επηρεάσει. Αλλά είμαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ για όλα μου τα. Και όλοι μας. Όλοι, και εμείς που δεν το έχουμε βιώσει ακόμα την απώλεια των γονέων μας, το φανταζόμαστε ότι θα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Όσοι το έχετε βιώσει επίσης. Ναι. Και καλά κάνετε να κλείσετε τους κύκλους. Να... Και να κλάψετε να φύγει η πανοπλία. Ναι. Να γίνουμε μαλακή σας ζυμαράκι. Βγάλετε τις πανοπλίες. Δες που σε κατάφερα. Τέλει. Με τα μάχη.